Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι στο οποίο μιλάμε για ταινίες, κόμικ, games και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία ακόμα ιστορία που μας φέρνουν οι εκδόσεις Οξύ, το Superman American Alien του Max Landis. Παιδιά, θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι που ξέρω ότι θα πέσετε με φάτε στα σχόλια, αλλά δεν θέλω να σας πω ψέματα. Μπορεί να έχω διαβάσει αρκετά κόμικ και μάλιστα τα κόμικ που έχω διαβάσει πρέπει να είναι περισσότερα της DC παρά της Marvel, δεν έχω πιάσει κανένα τεύχος Superman στα χέρια μου. Το ξέρω, εγώ είμαι λάθος, αλλά για κάποιο λόγο ο Σούπερμαν σαν υπερήρωας δεν με άγγιξε. Αλλά η σημερινή ιστορία ήταν αρκετή για να με πείσει και να μου δείξει πόσο λάθος έχω κάνει. Και ναι, ο Σούπερμαν θα μπει αρκετά ψηλά στη λίστα μου αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν έχετε κάποιο καλό run να μου προτείνετε, προτιμώ να διαβάσω κάτι που μου προτείνετε εσείς παρά να ψάξω στο ίντερνετ. Αφήστε το λοιπόν στα σχόλια για να το κοιτάξω. Πριν μπούμε στην ιστορία, να σας υπενθυμίσω ότι αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείτε να το δείξετε παντού στο κουμπί του like και αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο, το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι. Το Superman American Alien αποτελείται από 7 τεύχη, τα οποία κυκλοφόρησαν από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο του 2016. Δεν αποτελούν μια ιστορία του Superman, αλλά αποτελούν 7 μικρές διαφορετικές ιστορίες από τη ζωή του Clark Kent. Κάθε τεύχος αποτελεί και μια μικρή διαφορετική αυτοτελή ιστορία, που η κάθε μία από αυτές βοήθησε για να δημιουργηθεί ο ήρωας που ξέρουμε ως Superman. Και φυσικά, όπως σας είπα στην αρχή, κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Οξύ. Και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σας πω κιόλας ότι αν σας αρέσει η ιστορία που θα ακούσετε και θέλετε να το κάνετε δικό σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τις εκδόσεις Οξύ στο AthensCon που τρέχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα αρχίσουμε λοιπόν την ιστορία μας από το πρώτο τεύχος, το οποίο ονομάζεται Περιστέρι. Στο τεύχος αυτό μας δείχνει την ιστορία του πώς έμαθε ο Clark να πετάει. Βλέπουμε τον Clark σε αρκετά νεαρή ηλικία να πετάει πάνω από το σπίτι του κατά λάθος. Όπως μαθαίνουμε, είναι μια νέα δύναμη, δεν ξέρει πώς να τη χρησιμοποιεί και γι' αυτό βλέπουμε τη Μάρθα να προσπαθεί να κρατήσει από το πόδι τον Clark και να τον κρατήσει στη γη, αλλά μάταια. Και επειδή ο Clark δεν ξέρει να ελέγχει αυτή τη νέα του δύναμη, κάποια στιγμή σταματάει να πετάει και πέφτουν και οι δύο κάτω. Παρόλο που κανείς δεν κινδύνευσε, ο Τζόναθαν και η Μάρθα κάλεσαν τον γιατρό για να δει τον Clark. Και εκείνος τους ενημέρωσε ότι το παιδί είναι μια χαρά, αλλά μήπως θα ήταν καλύτερα να το δει κάποιος επιστήμονας. Παρόλα αυτά, και οι δύο συμφωνούν ότι δεν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο στο παιδί τους, γιατί δεν ξέρουν πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Την επόμενη μέρα, ο Clark πάει στο σχολείο και κανονίζουμε την παρέα του το βράδυ να δούνε μια ταινία σχετικά με εξωγήινους. Κατά τη διάρκεια της ταινίας, ο Clark αρχίζει να αιωρείται ξανά, όχι όμως για πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, αυτό τον θύμωσε γιατί τον έκανε να νιώσει διαφορετικό μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά. Πήγε λοιπόν στο μπάνιο και από τα νεύρα του έδωσε μπουνιά σαν έναν καθρέφτη. Και ακριβώς επειδή δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί, είναι ο τελευταίος γιος του Krypton, δεν σπάει μόνο ο καθρέφτης, σπάει και ολόκληρος ο τείχος. Ο Τζόναθαν έρχεται και παίρνει τον Clark από την ταινία και του εξηγεί ότι κοίταξε να δεις, δεν γίνεται όταν νευριάζεις να ξεσπάς οπουδήποτε. Ο Clark απολογείται και εξηγεί στον πατέρα του ότι ένιωσε και ο ίδιος σαν εξωγήινος βλέποντας τον εαυτό του στον καθρέφτη, γι' αυτό και αντέδρασε έτσι. Το επόμενο πρωί, ο Τζόναθαν αποφασίζει να βοηθήσει τον Clark να μάθει να πετάει. Ο Clark όντως καταφέρει να πετάξει, αλλά δεν μπορεί για κανένα λόγο να γυρίσει πίσω στη γη. Έτσι, ο Τζόναθαν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος έχει ένα μικρό αεροπλάνο, αποφασίζει να τον βοηθήσει να κατέβει. Φτιάχνει λοιπόν ένα μεγάλο αγκίστρι και όπως πλησιάζουν τον Clark, προσπαθεί να αγκιστρώσει την μπλούζα του. Η μπλούζα του όμως σκίζεται και δημιουργεί μία κόκκινη μπέρτα, η οποία όπως φαίνεται τον βοηθάει να ελέγχει την πτήση του. Και έτσι ο μικρός Clark μαθαίνει να πετάει. Το δεύτερο τεύχος ονομάζεται Γεράκι και μας διηγείται μία ιστορία όπου πλέον ο Clark είναι λίγο μεγαλύτερος και προσπαθεί για πρώτη φορά να καταπολεμήσει το έγκλημα. Το τεύχος ξεκινάει δείχνοντάς μας τον Clark με την φίλη του τη Λάνα να διαβάζουν γαλλικά για τις τελικές εξετάσεις. Όταν τελειώνουν, έρχεται να πάρει τον Clark ο φίλος του, ο Pitt με το αμάξι και οι δυο τους μαζί με τον φίλο τους Kenny αράζουν και πίνουν μπύρες. Η συζήτηση που βλέπουμε να έχουν αφορά τις δυνάμεις του Clark, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Clark δεν κρατάει μυστικές τις δυνάμεις του, τουλάχιστον από τους φίλους του. Τη συζήτησή του σταματάει ένας σερίφης, ο οποίος του ζητάει να τον ακολουθήσουν και τους οδηγεί σε ένα βενζινάδικο, το οποίο όπως μαθαίνουμε είναι τόπος εγκλήματος. Κάποιος έχει μπει, το έχει ληστέψει και μάλιστα έχει σκοτώσει κόσμο. Ο σερίφης ζητάει από τον Clark να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του και να του πει αν βλέπει κάτι, εκείνος όμως του λέει πως όχι, όλα του φαίνονται φυσιολογικά. Αργότερα όμως μαθαίνουμε ότι αυτό είναι ψέμα, καθώς ο Clark πάει σε ένα σπίτι που μαθαίνουμε ότι εκεί πέρα βρίσκονται οι εγκληματίες. Το σπίτι αυτό ανήκει σε μια οικογένεια, συγκεκριμένα ανήκει στην οικογένεια ενός από τους εγκληματίες που λέγεται Owen. Ο Owen είναι αρκετά τσαντισμένος με την οικογένειά του και τους κρατά εχμάλωτους, γιατί όπως λέει θέλει να πάρει εκδίκηση από αυτούς. Όταν εμφανίζεται ο Clark, ο Owen προσπαθεί να τον πυροβολήσει,
αλλά όπως ξέρουμε οι σφαίρες δεν του κάνουν τίποτα και τότε ο Κλάρκ πετάει πίσω τον Owen. Ένας δεύτερος εγκληματίας έρχεται να επιτεθεί στον Κλάρκ και δυστυχώς για εκείνον αυτό ενεργοποιεί τη θερμική όραση του Κλάρκ και του κόβονται τα δύο χέρια. Τέλος εμφανίζεται και η τρίτη κακοποιός, η οποία όμως σκέφτεται λίγο περισσότερο και όπως βγαίνει κρατάει όμηρο το κοριτσάκι της οικογένειας. Αλλά ο Κλάρκ έχει και άλλο ανάσα στο μανίκι και λέγεται Πιτ, γιατί ο φίλος του Πιτ είναι εκεί πέρα και πάει από πίσω της και την αφήνει ανέστητη χτυπώντας την με ένα φτιάρι. Η δεύτερη ιστορία τελειώνει με τον Κλάρκ να γυρίζει πίσω στο σπίτι και να μιλάει με τη μητέρα του και να της διηγείται την ιστορία λέγοντάς της ότι το μόνο που σκέφτεται είναι ότι αν δεν είχε επέμβει, φοβάται τι θα μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή την οικογένεια. Και περνάμε στην τρίτη ιστορία, το οποίο θα σας το πω από τώρα, είναι η αγαπημένη μου. Η ιστορία ονομάζεται Παπαγάλος. Η ιστορία μας ξεκινάει και μαθαίνουμε ότι ο Κλάρκ έχει κερδίσει ένα εισιτήριο για μία πτήση με αεροπλάνο πάνω από την Καραϊβική. Δυστυχώς όμως, εξαιτίας μιας βλάβης, το αεροπλάνο πέφτει και καταλήγει στη θάλασσα. Ο Κλάρκ σώζει τον πιλότο και όταν καταφέρνουν και βγαίνουν στην επιφάνεια επιτέλους, βλέπουν ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα γιότ. Ανεβαίνουν λοιπόν πάνω και εκεί έρχονται αντιμέτωποι με κάτι που δεν το περιμένει καθόλου ο Κλάρκ. Είναι ένα πάρτι που έχει στήσει ο Όλιβερ Κουίν προς τιμήν του Μπρους Γουέιν, ο οποίος κλείνει τα 21 γενέθλιά του. Και επειδή ο Μπρους είναι μοναχικός τύπος και δεν τον έχει δει κανείς από τότε που ήταν μικρό παιδί, όλοι νομίζουν ότι είναι ο Κλάρκ. Ο Κλάρκ είναι πάρα πολύ μπερδεμένος και τότε τον πλησιάζει μία κοπέλα, η Μπάρμπαρα Μινέρβα. Η Μπάρμπαρα είναι η μόνη που καταλαβαίνει ότι αυτός δεν είναι ο Μπρους και του λέει ότι κοίταξε να δεις, ξέρω ότι δεν είσαι ο Μπρους, αλλά δεν χάνεις κάτι να το εκμεταλλευτείς. Και αυτό και κάνει. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Κλάρκ πίνει, γλεντάει και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κανείς δεν ξέρει πώς είναι ο Μπρους Γουέιν. Το βράδυ όμως, για κακή του τύχη, του επιτίθεται στην καμπίνα του ο Deathstroke, ο οποίος έχει πληρωθεί για να σκοτώσει τον Bruce Wayne. Αλλά δυστυχώς για εκείνον δεν αντιμετωπίζει τον Bruce Wayne, αλλά τον Clark Kent. Και έτσι την ώρα που πάει να τον χτυπήσει με το σπαθί του σπάει στη μέση. Ο Clark τον πιάνει και τον πετάει έξω από το γιοτ και μετά ο Clark πάει και συνεχίζει τη βραδιά του με μία λίγο πιο προσωπική στιγμή με την Μπάρμπαρα. Το τεύχος αυτό κλείνει δείχνοντάς μας τον πραγματικό Bruce Wayne να βρίσκεται στα Ιμαλάια και ο Ra's al Ghul να του δείχνει μία φωτογραφία του Clark Kent και να του λέει κοίταξε να δεις, κάποιος χρησιμοποίησε την ταυτότητά σου. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο τεύχος που ονομάζεται Κουκουβάγια. Σε αυτό το τεύχος βλέπουμε ότι ο Κλάρκ πλέον έχει μεταφερθεί στη Μετρόπολη και έχει ξεκινήσει την καριέρα του ως δημοσιογράφος. Εκείνη τη μέρα του έχει ανατεθεί να καλύψει το γεγονός ότι οι τρεις νεότεροι επιχειρηματίες της Αμερικής θα συναντηθούν. Και ποιοι είναι αυτοί οι τρεις επιχειρηματίες? Ο Bruce Wayne, ο Oliver Queen και ο Lex Luthor. Στη συνάντηση αυτή όμως δεν είναι μόνο ο Κλάρκ, αλλά έχει πάει εκεί πέρα και η Lois Lane. Και εδώ βλέπουμε την πρώτη του συνάντηση. Την ώρα που καταφτάνει ο Oliver Queen, μέσα στο πλήθος αναγνωρίζει τον Κλάρκ και θυμήθηκε το λάθος που είχε κάνει τότε που τον είχε μπερδέψει με τον Bruce. Τον παίρνει λοιπόν μαζί του και του λέει «Έλα μαζί μου μία στο ελικόπτερο που σε θέλω». Στο ελικόπτερο του λέει ότι άλλαξαν κάποια πράγματα από την τελευταία φορά που τον είδε, γιατί όπως μαθαίνουμε η συνάντηση αυτή είναι μετά το δυστύχημα που οδήγησε τον Oliver στο νησί και έχει έρθει αλλαγμένος. Ο Oliver λοιπόν του λέει ότι θα σε πάω να γνωρίσεις τον Lex Luthor. Και εδώ βλέπουμε την πρώτη συνάντηση του Lex με τον Clark. Ο Oliver λέει στον Lex ότι κοίταξε να δεις, αυτός είναι ο φίλος μου ο Clark, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, γιατί δεν του δίνεις μια συνέντευξη. Και πράγματι, ο Lex παίρνει τον Clark και μπαίνουν μαζί σε ένα σανσέρ. Εκεί πέρα ο Lex αποκαλύπτει στον Clark ότι δεν του άρεσε αυτό που του έκανε ο Oliver, αντιθέτως, του αποκαλύπτει ότι δεν έχει σε μεγάλη υπόλοιψη ούτε τον Oliver αλλά ούτε και τον Bruce, γιατί και οι δύο προέρχονται από χρήματα. Ενώ, όπως μας λέει, ο ίδιος σε αντίθεση με αυτούς έχει κάνει μόνος του την περιουσία του και αυτό είναι που μετράει. Και αφού του λέει ότι έχει να του πει, το ασανσέρ σταρματάει και ο Lex διώχνει τον Clark σε έναν όροφο που αποκαλύπτεται ότι είναι παιδικός σταθμός. Ο Clark, ενώ είναι απογοητευμένος, ανακαλύπτει ότι σε εκείνο τον όροφο βρίσκεται ένα αγόρι με το όνομα Dick Grayson. Και ο Clark ξέρει ότι ο Dick είναι ο προστατευόμενος του Bruce. Οπότε, σαν καλός δημοσιογράφος, ζητάει να μιλήσει μαζί του και να πάρει από εκείνον συνέντευξη. Ο Clark, μετά από μια επιτυχημένη μέρα, γυρίζει στο σπίτι και την ώρα που ξεκινάει να γράφει την έκθεσή του, του επιτίθεται από πίσω ο Batman, ο οποίος απαιτεί μάλιστα να μάθει γιατί ο Clark προσποιείται ότι είναι ο Bruce. Δεν προλαβαίνει
φυσικά να πάρει καμία απάντηση, γιατί ο Κλάρκ τον στείνει στον τοίχο και το αφαιρεί τη στολή, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τη μάσκα του Batman βρίσκεται ο Bruce Wayne. Ο Bruce καταφέρει να γλιτώσει, ο Κλάρκ όμως κρατάει την κάπα του Batman την οποία και φοράει. Το τέφος αυτό κλείνει με ένα τηλεφώνιο από την Lois Lane προς τον Κλάρκ, όπου του ζητάει να συνεργαστούν για να γράψουν μαζί ένα καλύτερο άρθρο. Πέμπτο τεύχος λοιπόν με το όνομα Αετός. Στο τεύχος αυτό βλέπουμε τον Κλάρκ να έχει πάρει λίγο πλέον την ταυτότητα του Σούπερμαν. Φοράει την κάπα του Batman που είχε πάρει από πριν και αρχίζει και βοηθάει την αστυνομία να πιάσει κάποιους μικροεγκληματίες. Παράλληλα, στην καθημερινή ζωή βλέπουμε τον Κλάρκ να βγαίνει ραντεβού με την Lois Lane, οπότε όπως καταλαβαίνουμε τα πράγματα πάνε καλά για τον ηρωά μας. Μία μέρα λοιπόν που κάθεται και τρώει το μεσημεριανό του σε μία ταράτσια ενός κτηρίου, ξαφνικά ακούει μια τεράστια κραυγή, κοιτάει και τι να δει, ένα πυροσβεστικό βρίσκεται στον αέρα. Τρέχει, το πιάνει, το σώζει και έτσι ανακαλύπτει ότι ένα τέρας έχει επιτεθεί μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο. Πλησιάζει και ζητάει από τους αστυνομικούς να τον αφήσουν να τους βοηθήσει. Και έτσι κάνουν. Του δίνουν μικρόφωνο και ακουστικό και ο Κλάρκ είναι έτοιμος να ακούσει εντολές. Μπαίνοντας στο μολ, έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το μεγάλο τέρας, το οποίο μάλιστα δεν το ονομάζουν τέρας, το ονομάζουν παράσιτο. Αρχίζει λοιπόν ο Κλάρκ να παλεύει με το παράσιτο και μετά από λίγη ώρα ο ήρωάς μας τον σηκώνει, το τραβάει έξω από το εμπορικό κέντρο και τον πετάει στη θάλασσα. Εκεί πέρα το παράσιτο σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει και γίνεται άνθρωπος. Όταν ο Κλάρκ τον ρωτάει το ποιος το έκανε αυτό το πράγμα, εκείνος του λέει ότι μου το έκανε ο Lex Luthor. Ο Κλάρκ εκνευρισμένος πάει στο γραφείο του Lex και του ζητάει τα ρέστα. Αλλά ξέρετε τι, δεν είχε πλάνο, δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να τον απειλήσει, έπρεπε να τον συλλάβει, δεν είχε ιδέα. Και ο Lex του το είπε αυτό, του λέει «Σε θαυμάζω, έρχεσαι εδώ πέρα χωρίς καν να έχεις ένα σχέδιο». Και έτσι απογοητευμένος ο Κλάρκ έφυγε από το γραφείο. Το τεύχος αυτό έρχεται στο τέλος του με τον Κλάρκ να μιλάει με την Lois και μιλάνε και οι δύο για τον πλέον υπερήρωα της Μετρόπολης, Σούπερμαν. Και η Lois του λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει ελπίδα, ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω που όντως μας προστατεύει και είναι καλός. Φτάσαμε στο έκτο τεύχος, το οποίο ονομάζεται ο Άγγελος. Ο Άγγελος είναι ένα ακόμα τεύχος που μου άρεσε πολύ και μας διηγείται την ιστορία που όταν οι φίλοι του Κλάρκ, Πιτ και Κένι, τον επισκέπτονται στη Μετρόπολη από το Smallville. Στην αρχή, ο Κλάρκ είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που έχει τους φίλους του, σύντομα όμως καταλαβαίνει ότι έχει απομακρυνθεί αρκετά από εκείνους και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με αυτό. Αυτός μιλάει συνέχεια για τη ζωή που κάνει στη Μετρόπολη και το πώς είναι να είναι πλέον ο Σούπερμαν. Εκείνοι όμως του λένε ότι κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε την καθημερινότητά μας και παρόλα αυτά εσύ δεν νοιάζεσαι. Για παράδειγμα, ο Κένι μαθαίνουμε ότι είναι αραβωνιασμένος και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Μετά λοιπόν από μια μεγάλη μέρα ξενάγησης στη Μετρόπολη, γυρίζουν πίσω στο σπίτι του Κλάρκ και δυστυχώς έχουν έναν πολύ μεγάλο καυγά. Και συγκεκριμένα, ο Πιτ του λέει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει λίγο να βάλεις μυαλό, γιατί μόνος σου δεν θα τα καταφέρεις. Και τι του λέει, παιδιά, ο Πιτ? Του λέει ότι πρέπει να μιλήσεις με αυτούς που μοιάζουν σαν και σένα. Και ο Κλάρκ του λέει, τι εννοείς, ποιοι είναι αυτοί που μοιάζουν σαν και εμένα? Και του λέει, ξέρεις για ποια λέω. Αυτή την τρομακτική γυναίκα με το λάσο, αυτόν τον τύπο που μοιάζει με κινούμενη κόκκινη μάζα, τον άλλον το ψηλό που βρίσκεται στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ποιους λέω και πού το πάω. Ο Κλάρκ όμως επιμένει ότι όχι, μόνος του θα τα καταφέρει καλύτερα. Και πάνω στον καυγά τσαντίζεται ο Κλάρκ και σηκώνεται και φεύγει. Και ξέρετε τι κάνει? Αποφασίζει να δοκιμάσει να πάει στη Σελήνη. Την ώρα όμως που βγαίνει από την ατμόσφαιρα, κάτι τον σταματάει. Συγκεκριμένα κάποιος τον εγκλωβίζει μέσα σε μια πράσινη πυραμίδα. Και αυτή δεν είναι άλλη από τους Green Lanterns. Οι δύο Green Lanterns όμως που τον έπιασαν δεν του απευθύνουν το λόγο, αλλά μιλάνε μεταξύ τους και ακούμε να λέει ο ένας τον άλλον ότι τον ξέρω αυτόν, είναι κρυπτονιανός και έφτασε πριν πολλά χρόνια εδώ πέρα, μέσα σε μια κάψουλα. Ο Κλάρκ δεν ακούει πολύ καλά μέσα από αυτή την πυραμίδα, αλλά πιάνει τη λέξη κρύπτον, κρυπτονιανός και ζητάει να του πούνε ποιος είναι, από πού προέρχεται, τι ακριβώς γνωρίζουν για την προέλευσή του. Εκείνοι όμως φυσικά και δεν του απαντούν και ο Κλάρκ ξυπνάει την επόμενη μέρα στο κρεβάτι του. Και ένα ακόμα τεύχος έφτασε στο τέλος του και κλείνει με τον Κλάρκ να τα ξαναβρίσκει με τον Πι. Και εσείως φτάσαμε στο 7ο και τελευταίο τεύχος που ονομάζεται Βαλκυρία. Δεν έχω να σας πω πάρα πολλά για αυτό το τεύχος, γιατί κατά κύριο λόγο είναι μια μεγάλη μάχη μεταξύ του Σούπερμαν και του Λόμπο. Ο Λόμπο επιτίθεται στη Μετρόπολη και ο Σούπερμαν είναι εκεί για να τον σταματήσει. Ο Λόμπο λοιπόν τον αναγνωρίζει.
γνωρίζει σαν κρυπτονιανό. Και του λέει, α, θυμάμαι τον Κρύπτον που είχε καταστραφεί. Και του λέει, τι εννοείς? Και εκεί λοιπόν ο Λόμπο του εξηγεί το τι είχε γίνει με τον Κρύπτον. Όχι αναλυτικά όπως ξέρουμε εμείς στην ιστορία, αλλά ότι υπήρχε κάποτε ένας πλανήτης και καταστράφηκε. Ο Λόμπο προκαλεί τον Σούπερμαν και έτσι καταλήγουν, όπως σας είπα, σε μια μεγάλη μάχη, με τον Λόμπο να δίνει πολύ ξύλο, παιδιά, στο Σούπερμαν. Και βλέπουμε τη μάχη να κορυφώνεται, λέγοντας ο Λόμπο στο Κλάρκ ότι θα σου κάνω ό,τι έπαθαν και οι υπόλοιποι Κρυπτονιανοί. Και τότε ο Κλάρκ γυρνά και του λέει, δεν είμαι από τον Κρύπτον, είμαι από το Κάνσας, τον πιάνει και τον πετάει στο διάστημα. Και κάπου εδώ το American Alien έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις ιστορίες αυτές του Σούπερμαν και αν σας άρεσε και εσάς και θέλετε να τις δείτε, μπορείτε να παραγγείλετε το κόμικ από τις εκδόσεις Οξύ. Μην ξεχνάτε φυσικά ότι μπορεί να έρθετε αυτό το Σαββατοκύριακο στην AthensCon 2 και 3 του μηνός και να το παραλάβετε μόνοι σας από τις εκδόσεις Οξύ που θα βρίσκονται εκεί πέρα και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί να σας γνωρίσουμε. Πριν κλείσω το βίντεο, να σας θυμίσω ότι αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να το δείξετε πατώντας το κουμπί του like και αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο, το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι. Αν θέλετε περισσότερο γκικάρισμα, μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media εκτός από το X και φυσικά δεν γίνεται να μην ευχαριστήσω τους Patreon αυτού του καναλιού, Αστέριο Μέρκο, Παναγιώτη Γιώργο και Κωνσταντίνο Καραπουλάκη. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι το τέλος, ήμουν η Ελίνα και μέχρι την επόμενη φορά,